Η πρώτη αίθουσα, δηλαδή το 6 θα γράφετε έξω, από Πανσεβαλίδης μέχρι Πανσεβαλίδη. Το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες του 2020 τη Δευτέρα 15 Ιουνίου για 100.000 μαθητές συνολικά. Μπορεί φέτος λοιπόν τα δεδομένα να είναι λίγο διαφορετικά και να έχουμε ξεπεράσει όλοι μαζί μια υγειονομική κρίση και να έχουμε θέσει τελείως διαφορετικά τα δεδομένα στη ζωή μας. Το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι οι Πανελλήνιες εξετάσεις είναι γεγονός. Σύμφωνα λοιπόν με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων θα κυμανθεί γύρω σε 100.000, κάτι που σημαίνει ότι 8 στους 10 υποψήφιους θα εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τους υποψήφιους που θα εξεταστούν με το νέο σύστημα, σύστημα Γαβρόγλου, που θα ισχύσει για πρώτη φορά φέτος, τα μαθήματα δεν έχουν συντελεστεί βαρύτητας και επιπλέον οι υποψήφοι της ομάδας προσανατολισμού των ανθρωπιστικών σπουδών θα εξεταστούν στο μάθημα της κοινωνιολογίας και όχι των λατινικών. Το πρώτο μάθημα στο οποίο εξετάστηκαν τα ΓΕΛ είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία γενικής παιδείας. Σύμφωνα λοιπόν με τους μαθητές, τα θέματα θεωρήθηκαν βατά, ενώ για κάποιον που ήταν αρκετά καλά διαβασμένος, ήταν ένα θέμα αναμενόμενο. Ό,τι δεν θα γίνει, θα γίνει. Πώς φάνηκε το θέμα περίπου? Εύκολα, εντάξει. Πιστεύω θα γράψα καλά, αλλά θα δείξει και ο βαθμός. Πιστεύω αρκετά καλά. Θα δείξει βέβαια. Δεν θέλω να λέω πολλά πράγματα και να έρθουν άλλα αποτελέσματα, αλλά πιστεύω αρκετά καλά. Το θέμα πώς σου φάνηκε, το περίμενες? Το περίμεναν η αλήθεια, μου άρεσε αρκετά, δηλαδή είχα να γράψω, οπότε γι' αυτό πιστεύω κιόλας ότι τα πήγα και καλά. Είχα προετοιμαστεί για αυτό το θέμα. Γενικότερα έδινες με το παλιό ή με το νέο σύστημα? Με το νέο σύστημα. Ναι. Βατά λοιπόν, κατά τη γνώμη σου. Ναι, ήταν αρκετά συνηθισμένο, δεν με δυσκόλεψαν και λόγω της προετοιμασίας ήμουν προετοιμασμένη, οπότε όλα πήγαν καλά πιστεύω. Πώς έγραψες? Καλημέρα. Καλά πιστεύω, εντάξει, τα θέματα δεν ήταν αυτά που περιμέναμε, γιατί με τα πρόσφατα συμβάντα κορονοϊό και αυτά που γίνονται στην Αμερική περί ρατσισμού κτλ. Περιμέναμε τελείως διαφορετικά θέματα, αλλά εντάξει, ήταν και αυτά βατά. Ψαγμένος είσαι. Ναι, λίγο. Δεν πιστεύεις ότι συνδέεται όσον αφορά την καραντίνα και το θέμα της τηλεκπαίδευσης και την αξία του βιβλίου και όλο αυτό? Δηλαδή, μπορεί να θεωρηθεί κάτι? Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό καθόλου κάτι τέτοιο. Γιατί δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με ανάγνωση βιβλίων κτλ. Οπότε δεν μου είχε περάσει από το μυαλό. Γενικότερα τα θέματα, μια συνολική εκτίμηση, οι υπόλοιπες ασκήσεις? Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Απλά θέλει αυτό το λίγο το διάβασμα του παραπάνω. Mm-hmm. Νέο σύστημα ή παλιό? Εσύ? Νέο. 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 Σχολή που ονειρεύεσαι και προσπαθείς να... Σχολή πληροφορικής Θεσσαλονίκη προγραμματισμού. Μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι μαθητές κλήθηκαν ουσιαστικά να απαντήσουν σε ζητήματα γλώσσας και λογοτεχνίας, οι μαθητές του Γενικού Λυκείου σήμερα. Ναι. Τα θέματα, το θέμα μάλλον ήταν έτσι βατό. Το θέμα βατό θα το χαρακτηρίζει κανείς. Αφορούσε την ανάγνωση της λογοτεχνίας και της ποίησης και τη συμβολή της ουσιαστικά στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Ωραία. Λοιπόν, πιστεύετε ότι αρκετοί μαθητές έτσι καταφέραν να ανταποκριθούν? Θεωρώ ότι ένας μαθητής ο οποίος είχε εξασκηθεί τα προηγούμενα χρόνια θα μπορούσε σήμερα να τα καταφέρει πολύ καλά. Και εξέταση. Ποιο είναι το θέμα του ποίηματος κατά τη γνώμη σας? Ποιο ρόλο έχει η ποίηση στην προσωπική σας ζωή? Να απαντήσετε αξιοποιώντας τουλάχιστον 3 κειμενικούς δείκτες. Και εδώ βεβαίως τα παιδιά θα μπορούσαν να αναφερθούν ουσιαστικά στην ευεργετική επίδραση της ποίησης βάσει του συγγραφέα. Ωραία. Πολύ ωραία. Κλείνουμε λοιπόν με το θέμα Δέλτα, το οποίο είναι το κομμάτι της παραγωγής λόγου, που αναφέρεται ουσιαστικά στη σχέση των μαθητών με την ανάγνωση των βιβλίων και το ρόλο στη γενικότερη διαχείριση του προσωπικού σας χρόνου. Και εδώ βεβαίως οι μαθητές καλούνταν να απαντήσουν για το αν ουσιαστικά έχουν επαφή με τη λογοτεχνία και αν διαβάζουν βιβλία Εβραίου περιεχομένου. Μάλιστα.
Λοιπόν, 15 Ιουνίου και έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων για το 2020 με το μάθημα της έκθεσης, κυρίες και κύριοι. Το θέμα η ανάγνωση του βιβλίου αλλά και η αξία του. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα σχόλια των μαθητών, τα θέματα θεωρήθηκαν αρκετά βατά. Όμως με μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά περιμένουν την τελική βαθμολογία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα νέα δεδομένα εφαρμόστηκαν ακριβώς όπως έπρεπε, σύμφωνα και με τις νέες οδηγίες για τον COVID-19, αλλά φυσικά και την προστασία και τις κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ των μαθητών σε σχολικές αίθουσες. Καλά, πιστεύω καλά. Πώς σου φάνηκε το θέμα? Ενδιαφέρον ήταν για τα βιβλία. Εντάξει, ήταν καλό θέμα νομίζω. Ήταν ουδέτερο για όλα αυτά τα θέματα που έχουν γίνει αυτόν τον καιρό, αλλά ήταν καλό θέμα. Mm-hmm. Ναι. Είναι ότι είχε σχέση με τον κορονοϊό και γενικότερα με αυτό που περάσαμε? Όχι, δεν είχε. Δεν είχε. Μπορούσαμε να το έχουμε σαν αφορμή ότι είχαμε πολύ χρόνο για να διαβάσουμε βιβλία, αλλά αυτό δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με τον κορονοϊό. Τα υπόλοιπα θέματα, α, β, γ, τα δύο κείμενα που έπρεπε να... Ήτανε πολύ ok, νομίζω. Ήτανε βατά για όλους τους μαθητές. Το δεύτερο ποίημα. Ναι. Πώς φάνηκε το, το τρίτο? Ήτανε, όχι, νομίζω ήταν πολύ καλό. Ήτανε κατανοητό. Μπορούσαμε να βγάλουμε πράγματα να γράψουμε. Mm-hmm. Πώς σου φάνηκε γενικότερα, τι περιμένες από βαθμό? Βαθμό, εντάξει. Καλά. Καλά για μένα, δηλαδή... 75-80% εκεί πάνω, δεν ξέρω. Στόχος για τις Πανελλήνιες ή για τη σχολή? Στόχος, εγώ πρώτη επιλογή θα βάλω μουσικές σπουδές. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Καλά. Το θέμα πώς μας φάνηκε? Δεν το περιμέναμε, αλλά εντάξει, καλά. Δεν ήταν πολύ δύσκολο. Το περίμενες να συνδυαστεί με τον κορονοϊό, δηλαδή σαν κάποιο παρακλάδι, να το πούμε έτσι, για την εσωτερικότητα, για την καραντίνα, για την ανάγνωση του βιβλίου? Ναι, εντάξει, περιμέναμε κάτι επίκαιρο. Εντάξει, δεν περίμενα το βιβλίο, ας πούμε, συγκεκριμένα, έτσι, αλλά εντάξει. Γενικότερα τα υπόλοιπα κείμενα που ήταν προς επεξεργασία? Εύκολα ήταν, δεν ήταν πολύ δύσκολα. Ήταν βατά. Τι στόχο έχεις μετά τις Πανελλήνες, λοιπόν, τι πιστεύεις μπορείς να πιάσεις για σχολή? Λογιστική χρηματοοικονομική θέλω. Πιστεύω, εντάξει, θα είμαστε. Επόμενο μάθημα? Μαθηματικά. Θα γράψουμε καλά? Θα γράψουμε, θα γράψουμε. Την 3η 16 Ιουνίου, ωστόσο, γίνεται και η πρεμιέρα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις στο Νεπάλ, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και για αυτούς. Στη συνέχεια, οι υποψήφοι που θα εξεταστούν με το νέο σύστημα θα εξεταστούν την 4η 17 Ιουνίου στα Αρχαία Ελληνικά, ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, και στα Μαθηματικά, ομάδες προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Ενώ για τα ΕΠΑΛ, η 5η 18 Ιουνίου είναι η επόμενη προθεσμία, όπου οι υποψήφοι θα εξεταστούν στα Μαθηματικά Άλγεβρα, που είναι επίσης μάθημα γενικής παιδείας.